Καλώς ήρθατε στον γαλανούρανό μας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για ποιο πράγμα? Περάσαμε, για το Πασάχ που πέρασε. Α, το Πασάχ. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι μια καλή ευκαιρία για να σου λύσει αρνί, να τα πιεις, να φας γενικά μεζέδες. Καλά είναι. Να ευχαριστήσεις το Θεό που βγήκαν οι συνάνθρωποι μας. Που περάσανε την Ερυθρά Θάλασσα, αυτό δεν γιορτάζουνε? Που βγήκανε, που φύγανε από την Αίγυπτο. Ναι, που τους διώξανε, που φύγανε από την Αίγυπτο. Μην είσαι κακός άνθρωπος, γιατί θα ρίξει φωτιά ο Θεός και θα σε κάψει. Ποιος, Γιαχβέ? Ναι. Ρίξε. Βασικά προτείνω σε σένα και στους άλλους να πάω αγοράσετε το Πανέθωνα. Υπάρχει και από τον Κάκτο και από τον Γεωργιάδη από τις εκδόσεις, που δεν τον σώσαν ολόκληρο, σώθηκαν αποσπάσματα όπως όλα, που έχει μια ενδιαφέρουσα άποψη της εξόδου ο Μανέθων. Γράφει ότι οι λεπροί, έτσι τους αποκαλεί, ναι, τους ξαποστήλανε, τους διώξανε κλωτσιδών. Γράφει τις βλακίες αυτές που έχει μέσα στη βίβλο. Πρόσεχε. Ότι έριξε τις πληγές του Φαραώ και τα πρωτότοκα και τα δευτερότοκα. Εντάξει, ούτε ο πιο σκοτεινός μάγος δεν τα κάνει αυτά. Αλλά είχε τη βοήθεια, ξεχάσαμε του Γιαχβέ. Ναι, πρόσεξε τώρα, γιατί με τον νέο αντιρατσιστικό νόμο που θα βγει σε λιγάκι, μια που το πες, μια που σε βάλαν μέσα. Δημοκρατικά. Θα πρέπει να με πιάσουν για να με βάλουν μέσα, και εγώ δεν σκοπεύω να τους αφήσω να με πιάσουν. Κάτσε, γιατί πρέπει να αρχίσουν κάποιοι να ταξιδεύουν, να αποδημούν. Εγώ περιμένω να βγει ο νόμος στην τελική του μορφή, τέλος πάντων, να δούμε πώς θα είναι αυτός. Και μετά, ας πούμε, έλατε εδώ. Δεν είναι κάτι καινούριο και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Έξω υπάρχει ήδη. Είναι τα λεγόμενα hate crimes. Ναι, ξέρω. Άτοπος ο όρος, τελείως. Δεν ανταποκρίνεται στο πράγμα. Τι θα πει, εγκλήματα μίσους? Τι μίσους? Ρατσιστικά θα πρέπει να λεγόταν. Ρατσιστικά εγκλήματα. Ναι, ή εκδηλώσεις ρατσισμού. Δεν είναι εκδηλώσεις, γιατί δεν κάνουν κάτι, απλά λένε. Δηλαδή, ο Πλεύρης, ας πούμε, είναι ένας κακός άνθρωπος, επειδή λέει ότι ο άλλος έκανε κάτι. Την ίδια στιγμή, αυτός που το κάνει αυτό το κάτι, τι είναι? Δεν λέει κανείς. Ο Πλεύρης που έχει το γιο του με στην Οδουλές. Ναι. Άστο, ας μην μιλάει. Έχουν μαλώσει μεταξύ τους. Δεν είναι... Ναι, 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 και εγώ είμαι Σούπερμαν. Όχι, τόσα χρόνια τους έχω φάει. Έχουν μαλώσει μεταξύ τους. Καλά. Παρ' όλα αυτά. Άλλο είναι το θέμα μας. Δεν είναι το θέμα μας ο Γιος Πλεύρης, είναι αυτό που, η εικόνα που λέμε πριν από λίγο, που είπα πριν από λίγο, ότι αυτός που λέει κάτι είναι κακός, ενώ την ίδια στιγμή αυτός που κάνει κάτι δεν ασχολείται μαζί του. Δηλαδή, βγαίνουν στα κανάλια και λένε ρατσισμός και ρατσισμός και ρατσισμός. Όλοι ουσία φυσικά δεν είναι εναντίον των μαύρων και των κίτρινων. Ποιος σου νοιάζει για τους μαύρους και τους κίτρινους? Μοιάζει, γιατί πίσω από τους κίτρινους και τους μαύρους είναι γνωστοί μας. Έγινε και ένας ωραίος αφοπλισμός, να ενημερώσουμε. Τις τελευταίες μέρες, επειδή φοβόντουσαν κάποιοι μέσα στη Βουλή, είχε βγει πιπηλή μάλιστα και το παραπονιόταν αυτό, αυτή η πνευματική άνθρωπος. Πριν ή μετά το σκότς. Πνευματικός άνθρωπος. Τους απαγορεύσανε να εισάγουν όπλα μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, κάποιοι οπλοφορούσαν και μπαίνανε μέσα στη Βουλή με το όπλο τους. Και νόμιμοι ήταν, είχαν νόμιμη οπλοφορία, ήταν η οπλοφορία και μπαίνανε με το πιστόλι τους. Αλλά επειδή κάποιοι φοβόντουσαν, επειδή είναι ένοχοι, μήπως γίνει κανένα νταβαντούρι εκεί πέρα, μαλώσουν και τραβηχτεί κανένα πιστόλι, τους τα απαγορεύσανε και τους τα κρατάνε στην είσοδο. Ναι. Άμα τη είσοδο στη Βουλή. Ναι, η πιπηλή είναι μια από τις δύο που κάνει, ξέρεις, ασχολείται με τον αντιρατσιστικό νόμο. Άμα δηλαδή αυτή που ήταν συνεχώς μεθυσμένη, δεν ήταν που είπε ο Κασιδιάρης, ναι, ότι άντε πάλι μεθυσμένη μας ήρθες εδώ? Ναι, 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 κατάξερε μάλλον. Ναι. αλλά... Εσύ, άμα δεις μεθυσμένο, δεν τον ξεχωρίζεις? Τι θα πει, κάτι ξέρει? Αυτό λέω, κάτι θα ξέρει και το λέει. Εγώ δεν την ξέρω αυτή τη. Χικ. Χικ. Λοιπόν, ναι, αυτό που σου είπα πριν από λίγο, ότι. Ποιος είναι ρατσιστής τελικά? Και άλλο παράθυρο να μην χάσουμε τη ζήτηση. Μπας και γίνει κανένα θαύμα και βάλε το παράθυρο, Νίκο, έλα. Μιλάω εγώ μέχρι να το βάλεις. Όχι, δεν το βάζω. Βρε, βάλε το παράθυρο εκεί πέρα. Δεν θα μπει το παράθυρο. Θα μιλάω όλη την ώρα. Μίλα. Θα μιλάω κι εγώ. Βάλε το παράθυρο. Όχι, δεν το βάζω το παράθυρο. Τι κάνουμε, βάλε το παράθυρο. Όχι, δεν το βάζω το παράθυρο. Βάλε το παράθυρο. Όχι, δεν το βάλε το παράθυρο. Βάλε το παράθυρο. Όχι, δεν θα πει το παράθυρο. Δεν θα κάνεις το κεφαλιού σου, δεν είσαι μόνο σου. Πάμε παρακάτω, δεν θα πει το παράθυρο. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν πάμε παρακάτω. Θα το κλείσουμε εδώ. Βάλε το παράθυρο. Δεν θα πει το παράθυρο. Για ποιο λόγο μπει το παράθυρο? Γιατί δεν υπάρχει λόγο να μπει το παράθυρο.
Πάμε παρακάτω. Θα πούμε τίποτα. Και μα στέλνει κανένα μήνυμα. Ποιο σα στείλει μήνυμα. Αυτά που πει. Να βλέπει και κανεί. Ναι. Λέγε. Ναι. Τι λέγαμε. Αυτό που λέγαμε. Ότι παρακολουθούν τώρα τα κανάλια που υπο... Βέβαια, ο νόμος αντιρατσιστικός έχει να κάνει με την Χρυσή Αυγή κυρίως. Έτσι, ήταν προσπαθούν να την πετάξουν απ' έξω. Αλλά μαζί με αυτούς θα παρασύρει και, το... και τους bloggers. Γιατί υπάρχουν πολλά site τα οποία βγάζουν. Μα αυτό θέλουν πολλά. Να χτυπήσουν. Τον άλλο στο δρόμο που θα βρίσει, θα κάνει, θα ράνει για ένα μετανάστη. Καλημέρα για αύριο. Να τον πιάσεις, δεν γίνεται. Αλλά τα blogs εκεί πέρα, επειδή όλα καταγράφονται. Ναι. Τους νοιάζει τώρα, δηλαδή τώρα ποιους νοιάζει τώρα για το μαύρο και τον άσπρο και το πορτοκαλί, τον νοιάζει το Σαμαρά. Φυσικά, προφανώς είναι ο νόμος, δεν είναι για αυτούς. Αλλά είναι για να καλύψουν κάποιους άλλους. Γιατί έχουν βγει αρκετά site τώρα, γιατί υπάρχουν κάποια site που είναι μόνο για τους Εβραίους. Δηλαδή, έπεσα σήμερα σε ένα τυχαία που λέει Περιούσια Νέα και έχει κάτι ωραία βιντεάκια. Πήρα να θα το αναβάσω κι εγώ. Το οποίο είναι. Κάτσε, δηλαδή λες εν ολίγης, δεν είσαι σαν ότι ο αντιρατσιστικός νόμος δεν κοιτάει κυρίως να υποβοηθήσει εδώ πέρα όλη τη χολέρα που βρίσκεται. Πακιστάνους, Μπαγκλαντές, Σομαλούς, Ιράκ, Ιράν, πόρτες, κλανιές όλα. Mm. Αλλά το να υπερασπίσει κυρίως τον περιούσιο λαό. Σαφώς. Άμα νοιάζονταν ποτέ για τους μαύρους και τους άσπρους. Όχι, δεν είναι για να νοιάζονται. Είναι λόγω. Γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα το γενικότερο της αλλίωσης. Ναι, ναι, προφανώς. Ο Ξενοφόντες είπε ένα ωραίο στο Αθηναιοπολιτεία ότι οι πονηροί αρέσκονται, λέει, στην δημοκρατία γιατί μπορούν να κρυφτούν πίσω από αυτήν. Τι σημαίνει δηλαδή, σου φέρουν ένα αρατερατσικό νόμο, όλες αγάπες και λουλούδια και ιστορίες, ξέρω εγώ, ναι. Βάζουν μπροστά μια φάτσα μαύρο, ξέρω εγώ, μια φάτσα κίτρινο και σου λέει γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι. Αλλά ποτέ δεν μας είπαν ποιος είναι πίσω από αυτούς και ποιος ο νόμος τελικά βοηθάει. Δεν ενδιαφέρεται κανένας από τους Έλληνες για τους ξένους ή για τους Εβραίους. Κανένας τους δεν τους χωνεύει. Εκτός από τους αριστερούς. Αυτοί εντάξει, λόγω αρρώστιας, ψυχικής, νόσου. Εντάξει, συμπαρατάσσονται. Γιατί τι θέλει να πει, δεν είναι καλοί άνθρωποι αφού αγαπάνε τον συνάνθρωπο και. Ποτέ δεν βάλανε το χέρι στη τσέπη και πάντα τον συνάνθρωπο τον φορτώνουν στον άλλον συνάνθρωπο. Δεν ξέρω, εσύ έχεις τέτοιους φίλους. Ναι. Τους στολίζω τους φίλους αυτούς, μην ανησυχείς. Τι τους στολίζεις. Σου είπα τι πρέπει να γύρει, αλλά ναι. Τέλος πάντων, συνέχεις. Ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σου πουλάνε. Εντάξει, έχω διάφορα βιντεάκια τώρα τελευταία όσον αφορά τον αντιρατσισμό, τις αγάπες, τα λουλούδια. Είναι ένα κανάλι στην Αμερική. Που το έχει ένας αγγελάτος στο Μαϊάμι συγκεκριμένα. Και πότε φωνάζει. Έλληνας είναι, έτσι. Βγάζει κάποιες εκπομπές. Και πότε φωνάζει τον Τουλάτο, πότε φωνάζει διάφορους. Τον Τουλάτο. Τον Τουλάτο, ναι. Το Χριστό. Ναι. Σε δύο φορές που έχει φωνάξει τον Τουλάτο, είχε φωνάξει έναν Εβραίο, ένα καθηγητή στη Νέα Υόρκη. Τον Άσερ Ματαθίας λέγεται αυτός. Τι? Άσερ Ματαθίας λέγεται. Πώς το μνημονεύσετε τα ονόματα. Για ναι, ο οποίος οι γονείς του είχαν μεγάλωσει εδώ στην Ελλάδα και ξέρει ελληνικά και μιλούσαν στα ελληνικά δηλαδή. Η δεύτερη εκπομπή, να δεις τις θέσεις που έχουν οι Εβραίοι όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση. Όταν τελειώσει θέση, αυτή. Αφού δικιά τους είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν αυτό. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση είναι ένας δύρος ύπος. Του να σπάσει σε κάθε κράτος μέσα τη συνοχή και να μπουν αυτοί να κάνουν κουμάντο την όλη υπόθεση. Πάντως, άμα δεις αυτή τη. Είναι τι μια μισή ώρα. Μιλάς για μελλοντικά πράγματα ενώ είναι τετελεσμένα. Ποια? Το σπάσιμο τη συνοχή και. Είναι αυτό λέμε. Σε πολλές χώρες έχουν φτάσει ήδη μέσα στο κέντρο. Σε άλλες προσπαθούν τώρα. Ο ήχος είναι πάνω. Ο ήχος είναι πάνω. Ναι, ρε. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ωραία αυτά έτσι καταγγέλνουμε, αλλά δεν ξέρω αν κατάλαβες κάτι. Με το να απαγορεύουν εκεί πέρα την οπλοφορία μέσα στη Βουλή, θα πει ότι αυτό φοβούνται. Όλα τα άλλα τώρα, οι καταγγελίες μας στο ίντερνετ, άμα σε σοβαρή έτσι και το άλλο είναι μπαρούφες. Περικλής Γιαννόπουλος, τι είχε πει? Η μόνη δικαιοσύνη είναι το σπαθί. Πάρε για να έχεις. Όταν βλέπεις το Σαμαρά να είναι φουσκωμένη πλάτη του μέσα στο ειδόλιο που μίλαγε στη Βουλή. Όταν βλέπεις το μορφόπεδο το Βενιζέλο κυκλοφορεί με τάγκ εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Το οποίο δεν τα αγόρασε αυτός. Ως υπουργός οικονομικών
Ποιος θα αγοράσει εσύ? Φυσικά και εγώ. Ως υπουργός οικονομικών. Πάει η πόρτα. Είμαστε μόνοι μας. Νομίζω πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Τα καλώδια εδώ. Λοιπόν. Άσα, μέχρι να σας ακούω δύο πράγματα. Ο κύριος Βενιζέλος, ως υπουργός οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, επειδή φοβόταν για την πολύτιμη ζωή του, έβαλε το κράτος να πληρώσει 750.000 ευρώ, 850.000 ευρώ για να πάρει μια BMW, την οποία τη θωράκισε. Έτσι. Λοιπόν, ως υπουργός οικονομικών έχει μια BMW 750.000-800.000 ευρώ, την οποία όταν έφυγε από υπουργός οικονομικών και πήγε και έγινε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, την πήρε μαζί του. Πώς γίνεται τώρα αυτό, ως μη υπουργός, ως τίποτα, να πάρει το αυτοκίνητο και να φύγει? Δηλαδή, τι έγινε τώρα, του κάναμε δώρο 750.000-800? Για να μην πάμε σε κάποια χαρτιά που έχουμε εδώ πέρα, κάποιες αποδείξεις, το πόσο κοστίζει το μήνα το γραφείο του. Και αυτό είναι το γραφείο το οποίο κοστίζει το μήνα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε κι εμείς πού στο διάλογο πάνε τόσα λεφτά. Έρχεται και μας λέει, γεια σου Παναγιώτη, έρχεται και μας λέει για λιτότητα και μας φουμέρνουν για πάνω. Κάτσα ένα πρωί και είδα, όταν το πρωί ήθελα να ξυπνήσω αυτό με τη μία, είναι πολύ εύκολο, βλέπω Τσαπανίδου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου σπάσει τα νεύρα. Έχει φωνάξει τώρα. Τσαπανίδου. Τσαπανίδου είναι στο Sky μία. Στο Sky είναι μία πρωινή εκπομπή, φωνάζει διάφορους καραγκιόζηδες και λένε διάφορες εκεί πέρα. Τράπελα. Ναι, μην πω τη λέξη. Και μπορεί ένα νορμάλ άνθρωπο να νευριάσει πολύ εύκολα. Είχε φωνάξει ένα τύπο τώρα. Του Σαμάρα το δεξί αυτό και έλεγε τώρα ανάπτυξη και ανάπτυξη και πήγαμε στην Κίνα και φέραμε λεφτά και κάναμε και δείξαμε. Κάτσε. Μα λέγα, εν τω μεταξύ, με 230 ευρώ μισθό που θα φτάσουν, πού είναι η ανάπτυξη ρε παιδιά? Κάτσε να μην φεύγουμε το θέμα Κίνα. Μ' αρέσει που λένε θα πάρουμε κεφάλαια από την Κίνα, μας βοηθήσει η Κίνα. Οι Κινέζοι αυτοκτονούσαν στα εργοστάσια και τους είχαν βγάλει νόμο που απαγόρευε τις αυτοκτονίες. Όταν ο δηλαδή, Κινέζος... άμα αυτοκτονείς, θα σου κάνουμε μετά, ρε. Πάντοτε στην Κίνα η ανθρώπινη ζωή ήταν τίποτα. Ένας πολιτισμός που τρώει τα 20 τα ζώα του, τα δέρνει ζωντανά, τα σκυλιά, όπως κάνανε και εδώ, περίμενε. Τι θέλει να πιστώ για τον κομμουνισμό? Περιμένουμε εδώ αυτούς τους απολύτιστους να μας σώσουνε. Εγώ δεν έχω καμία απολύτως εκτίμηση στους Κινέζους. Σιγά τον πολιτισμό που είχαν τον Κομφούκιο, ναι, πολύ μεγάλος φιλόσοφος. Ωραία, και αυτός καλός ήταν. Λοιπόν, πού τον είναι τώρα? Και περιμένουμε τώρα από αυτό το απάνθρωπο καθεστώς, αυτό την απάνθρωπη κοινωνία μας σώσει. Αυτοί δεν σέβονται τον Κινέζο, θα σεβαστούν τον Έλληνα? Το γελίο ξέρεις ποιο είναι? Ότι είναι κομμουνισμός εκεί. Και το γελίο το άλλο το που παρατήρησαν είναι ποιο. Βγαίνουν ποιο τώρα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Και σου λέει δεν θα φτάσουμε λέει μισθούς λέει Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Αλλά η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι ελληνικό κράτος. Έχουμε τρελαθεί τελείως δηλαδή. Οι κομμουνιστές από εδώ πέρα σου λένε δεν θα φτάσουμε την κατάδια των άλλων κομμουνιστών. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να λένε και τη γνώμη τους. Και παίρνουν και ύφος. Πρόσεξε. Θα υπάρχει μέτρο σύγκριση. Δηλαδή θα λένε μισθή Βουλγαρίας. Α, όχι, μισθή Ελλάδος. Όχι, είναι πιο κάτω η μισθή Βουλγαρίας. Όχι, τι λες? Το γελίο της υπόθεσης είναι ότι οι κομμουνιστές δεν θέλουν μισθούς κομμουνιστών από εκεί πέρα. Γιατί οι κομμουνιστές ήταν οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί. Δεν πρόκειται να φτάσουν μισθούς οι Βουλγαροί. Θα σου πω το γιατί. Σίγουρα. Γιατί είναι πάρα πολλά μεγαθύρια που θέλουν να πουλάνε τα προϊόντα τους. Πώς θα τα πουλήσουν άμα έχει ο άλλος 200 ευρώ? Θα τα πουλήσουν εδώ. Φασόλια. Θα τα πουλήσουν εδώ. Όλες οι γερμανικές εταιρείες εδώ είναι, ρε. Γι' αυτό ακριβώς θέλουν φτηνά εργατικά. Τι πράγμα? Φτηνά εργατικά. Θέλουν φτηνά εργατικά. Θυμάσαι τι είχε πει. Ωραία, και οι τιμές είναι ίδιες. Θυμάσαι το Γιωργάκη τι είχε πει. Κάτσε ρε εσύ. Κάτσε, γιατί τώρα λες ότι θέλεις. Θα ρίξουν τις τιμές των προϊόντων. Άκουσα με. Θα ρίξουν τις τιμές των προϊόντων. Και είχε πει ότι πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Βρε, καταλαβαίνω. Η ερώτηση είναι η εξής. Τι σημαίνει ανταγωνιστική, κύριε Γκάπ? Θα ρίξουν τις τιμές. Δεν ξέρω τι θα πει ανταγωνιστικό. Θα ρίξουν κάτω όλα τα έργα του μισθού. Οπότε απάντησε μόνο. Για να μπορεί να εισρεύσει εδώ κεφάλαιο. Οπότε μόνο απάντησε την ερώτησή σου. Όχι, λάθος. Ναι, εσύ δεν μου απάντησε. Πες μου το εξής. Οι τιμές θα μείνουν οι ίδιες, σχεδιάζουν να μείνουν οι ίδιες. Ναι.
Τότε δεν δε συνάδει αυτό. Αυτός που παίρνει 200 ευρώ, τι θα αγοράσει? Τίποτα, θα πεθάνει. Ό,τι κάνουν και στη Βουλγαρία και στη Γερμανία σήμερα. Τι θα πουλάει εδώ? Μα δεν ενδιαφέρει να πουλήσει εδώ πέρα. Τον ενδιαφέρει να παράξουμε εδώ πέρα για να πουλήσει αλλού. Α, δηλαδή μόνο να τα πουλάει αλλού. Στην εργατικά, ναι, τι. Πού να τα πουλήσει, καταρχήν, ρε φίλε, αφού έχουν γαμίσει όλες τις χώρες. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, έτσι, που το κάνουν και ήδη, είναι να βγάλουμε τα λεφτά που έχουμε στην άκρη, έτσι, να αναγκαστούμε να τα φάμε. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν. Τι κάνουν τώρα. Να βγάλουμε τα λεφτά που έχουμε στην άκρη. Αυτά που. Υποτίθεται. Τα αποθηκεύουν. Όχι αυτοί, εμείς, σαν άνθρωποι, σαν πολίτες. Α, τα δικά μας. Με 10 δραχμές στην άκρη. Ναι. Μας φέρνουν έτσι τόσο ώστε να τις φάμε αυτές τις 10 δραχμές. Δεν θα τις φάμε εμείς. Μας τις τρώνε με τα χαράτσια, ναι, και τις διάφορες βαλακίες. Ναι, ρε, θα αναγκαστούμε να τις παταλήσουμε, με άλλα λόγια. Να μην τις έχουμε στην άκρη. Και μετά, πέφτοντας οι μισθοί, γιατί είναι θέμα χρόνου να φτάσουν τα 250 ευρώ, έτσι. Θα μπορούν πολύ απλά να γίνουμε ανταγωνιστικοί, όπως λέει ο ΓΚΑΠ. Οπότε ο κάθε ένας που θα έρχεται θα φτιάχνει μια ωραία βιομηχανία εδώ πέρα, θα πληρώνει πενταροδεκάρες, όποτε θέλει και αν θέλει θα πληρώνει κιόλας. Δεν ξέρω να θυμάσαι. Νίκο, αυτή τη στιγμή. Το Πασόκ είχε βγάλει ένα νόμο που είχε πει ότι όποιος θέλει να πωλήσει του ιδιωτικού τομέα μπορεί να πωλήσει και δεν θα πληρώνει και πώς το λένε, αποζημίωση. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, τι σχέση έχει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα? Τι θα κερδίσει το κράτος άμα απολυθούν του ιδιωτικού τομέα? Του δημοσίου θα κλειδώσει έξοδα. Του ιδιωτικού τι δουλειά έχει? Από πού και ως πού? Και τελικά είδαμε από το 9 μέχρι σήμερα να απολύνται μόνο ιδιωτικοί υπάλληλοι με μια φανφάρα που συνέχεια θα απολύσουμε δημοσίους. Θα απολύσουμε δημοσίους. Ποτέ δεν απολύθηκαν δημόσιοι. Μόνο συμβασιούχοι. Μόνο συμβασιούχοι. Ναι, δεν είναι απόλυση αυτό το πράγμα. Δεν ανανεώθηκαν συμβάσεις. Σκοτώσαν τις συμβάσεις. Μέχρι μια λεπτομέρεια πρέπει να την πούμε. Γιατί συνεχώς λένε ότι οι δημόσιοι. Κλαδέψανε και κάποιους αορίστου χρόνου. Αλλά να καταλάβουμε κάτι. Κλαδέψανε αυτό το. Έναν, ενάμιση. Όχι, το δυστύχημα ότι κλαδέψανε τους μόνους που δουλεύανε. Από το δημόσιο, τους μόνους που δουλεύανε. Προφανώς έγινε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτοί που δεν δουλεύουν έχουν το μεγαλύτερο βίσμα. Γιατί γι' αυτό έγινε μέσα. Αλλά μια λεπτομέρεια που πολλοί κόσμο δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Λένε ότι οι δημόσιοι πάλι είναι κάπως 680.000. Η καταμέτρηση έβγαλε 778.000 και ήταν η καταμέτρηση μόνο στο στενό δημόσιο τομέα. Λείπει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, που σε αυτούς είναι και η ΔΕΚΟ μέσα. Δηλαδή η ΔΕΗ, ο ΤΕ, έτσι, η ΔΑΠ, που εκεί πέρα γινόταν τη κακομοίρα. Άλλη τόση είναι. Τι άλλη τόση, μόνο τόση. Να μείνει και 2,5 εκατομμύρια σύνολο. Έτσι. Όχι. Και, εντάξει, ναι, καλά. ΔΕΗ και ο ΤΕ και η ΔΑΠ, εκεί έγινε το πανηγύρι, το τρελό. Και δεν υπολογίζουμε μέσα, ξέρεις, έτσι, και τους αστυνομικούς που είναι και αυτοί στην ουσία δημόσιοι υπάλληλοι ή στρατιωτικοί που είναι και αυτοί στην ουσία δημόσιοι υπάλληλοι. Χωρίς να υπολογίζουν αυτούς. Δεν τους έχουν υπολογίσει αυτούς. Μόνο το στενό δημόσιο τομέα. Δηλαδή νομίζω τον ευρύτερο είναι και του Δήμου. Καταλαβαίνετε τι πράγμα. Όχι, δεν νομίζω του Δήμου. Του Δήμου πρέπει να είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο στενό είναι μόνο τα υπουργεία, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Λέει, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι. Εάν παίρνουν λεφτά. Αν δεν είναι ο Δήμος, τότε φτάνει αυτό το ποσό που λες. Μόνο. Αλλά μόνο δεν νομίζω να μην περιλαμβάνει και τους Δήμους. Θα το ρωτήσω σίγουρα την επόμενη φορά να σου το πω, σίγουρα. Είμαι 80% σίγουρο ότι δεν είναι. Αλλά θα το σιγουρέσουμε την άλλη φορά. Το θέμα είναι το άλλο όμως τώρα. Ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν λεφτά από τα ίδια έτοιμα. Τι θα γίνει όμως όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν παράγουν τίποτα, δεν εξάγουμε τίποτα, δεν εισάγουμε τίποτα σε ρευστό, δηλαδή. Κοίτα, τι γίνεται τώρα, αφού πληρώνονται. Κάποια στιγμή δεν τη γλιτώνει δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν θα καταρρεύσει το κράτος, δεν θα πληρώνονται. Εκεί θα γίνει το πανηγύρι. Θα την πληρώσουν τελευταίοι. Το θέμα είναι το εξής. Όταν θα φτάσουμε στο τέλος, επειδή αυτοί είναι οι περισσότεροι τουλάχιστον ξεπουλημένοι, έτσι. Γνωστό είναι αυτό. Μήπως στο καινούριο δεδομένο πάλι θα ξαναπουληθούν? Γιατί θα την πληρώσει τελευταία? Τι θα την πληρώσει τελευταία? Εάν πέσει πείνα εδώ, εάν ξέρει ο άλλος που μένει ότι ο διπλανός, ο δημόσιος υπάλληλος έχει λεφτά, θα τον αφήσει να ζήσει από πειράζει τα παιδιά καλά, του. Εντάξει, τον έχει φάει λάχανο. Θεωρητικό είναι αυτό. Δεν θεωρητικό, πρακτικό. Αυτό είναι θεωρητικό. Θα βγουν έξω οι γυναίκες και θα πιάσουν από τα αυτοί του συζύγους και τους πούνε μπρος φέρε τρόφιμα. Αυτό είναι λίγο θεωρητικό, αλλά. Καλά. Όπως και να έχει, το σίγουρο ότι ακόμα στην ουσία δεν την έχουν πληρώσει. Έτσι, ειδικά στις 10 δεν έχουν πέσει τη μισθή. Και το γελίο είναι πιο ότι. Όχι, ρίξανε κάποια λεφτά. Από τα 3.000 του πήγαν στα 2.500. 2.500. Ναι, ένα 500 λίγη είναι τέτοιο. Πώς θα ζήσει με 2.500, ρε. Έλα, ντε.
Αυτός ένας μικρός μισθός. Τέλος πάντων. Εντάξει, σε κάποιους υπάρχουν... στους αρχαιολόγους, ας πούμε, ξέρω ότι τους το πήγανε 700 ευρώ το μισθό. Σε τους... όλους. Στους ορίστου χρόνου, τώρα δεν ξέρω. Όχι, κόψα όλους και στους πιο μεγάλους. Mm. Δηλαδή γίνανε περικοπές, το ξέρω σίγουρα αυτό. Τώρα βέβαια οι μπόνιμοι, εντάξει, από 1200-1300 πόσα πέρα τους τα πήγανε 1000. Mm. Αλλά στους πιο κάτω κόψανε αρκετά. Έχει πάει κάτω από χιλιάρικο, κατά πολύ. Είδες που η ΓΕΣΕ μάλωσε με την ΟΛΜΕ. Έγινε ένας καυγάς μεταξύ ΓΕΣΕ και ΟΛΜΕ. Και λέω και ήταν τώρα πλάκα. Όσο στενεύουν τα περιθώρια, έτσι, γιατί μέχρι τώρα την πληρώνανε μόνο ιδιωτικοί, οι Πασόκοι, οι σοσιαλοκομμουνιστές μάλωσαν με τους άλλους σοσιαλοκομμουνιστές. Γιατί? Γιατί πια μέχρι σήμερα τρώγαν τα λεφτά των άλλων και δεν τρέχει τίποτα. Τώρα πρέπει να μοιραστούν τα λεφτά, τα λίγα λεφτά οι ίδιοι. Οπότε ο ένας μαλώνει με τον άλλον. Και έχουμε αυτή την παράνοια τώρα, έτσι. Το κράτος, ο οποίο το είναι σοσιαλιστικό-κομμουνιστικό από τουλάχιστον τη μεταπολίτευση και μετά, με δεκανίκη τη Νέα Δημοκρατία. Και άμα θέλουμε, μπορούμε να βρούμε και πολλά στοιχεία, έχουμε μαζέψει για το πόσο δεκανίκη είναι. Μα πλέον το έχουν αποδείξει. Ναι, είναι αστείο τώρα. Βγαίνει ο Καραμαλής το 5, έτσι. Γιατί δεν απολύει δημόσιους υπαλλήλους? Τι έχει να χάσει, ψήφους? Αφού δεν έχει ψήφους από εκεί. Ξέρεις ότι στις εκλογές εσωτερικές δεν υπάρχει ούτε ένας δημοκράτης, λέει, να βάλει υποψηφιότητα? Όχι, όχι, είναι ελληνικό. Δεν μπορώ να απολύσει δημόσιους υπαλλήλους. Το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορώ να απολύσει. Δεν μπορώ να απολύσει. Γιατί? Θα σου το πω αλλιώς. Θα σου το πω αλλιώς απλά. Τι? Εγώ είδα σε πολλές περιπτώσεις επί Νέας Δημοκρατίας να ανανεώνουν πράσινη κανονικότατα τις συμβάσεις τους στους δήμους, στις διάφορες υπηρεσίες. Θα μπορούσε να πει τέρμα η πράσινη συμβασιούχη. Δεν είδα να πειράζεται. Φίλοι μου, νεοδημοκράτησα. Επί Νέας Δημοκρατίας. Το έχεις πει. Α, ναι, επί Νέας Δημοκρατίας. Ήθελε να μπει στο δημόσιο, βρήκε δύο νεοδημοκράτες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και τι της είπανε? Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν μπορείς, βρες κανένα το Πασόκ. Δεν μου λες, λοιπόν, ξέρεις ποια υπέροχη γενική γραμματέας υπήρχε επί Καραμπαλή στο Υπουργείο Πολιτισμού? Η Μενδώνη. Η Μενδώνη. Mm. Δεν έφυγε η πράσινη αυτή του Σιμίτη. Σιμιτικιά είναι καθόλου επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν την πειράξανε. Ναι, βέβαια. Αυτά είναι αποδείξεις πρόσφατες, βέβαια, ότι δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή στην ουσία Πασόκ έχουμε, σοσιαλκομμουνισμό έχουμε. Αλλά υπάρχουν και στοιχεία πριν έρθει το Πασόκ, ότι στρώνεται το χαλί για το Πασόκ. Έτσι. Στην ουσία η Νέα Δημοκρατία είναι ένα δεκανίκι του Πασόκ. Θα μπορούσε πολύ απλά ο Καραμαλής ο αρχηγός και υπαρχηγός της συμμορίας να μιλάμε με πιο ωραίους όρους. Συμμορία. Συμμορία είναι. ούτε καν συμμορία μπορεί να τους πει, ακόμα χειρότερη. Συμμορία είναι ρε ο Τζο, ο Άβερελ. Δεν θυμάμαι τον Μεσαίο. Τζακ, Τζοε, Τζακ, Βίλιαμ και Άβερελ. Τζοε, Τζοε πρέπει να είναι. Ο Τζοε, Τζακ και Βίλιαμ, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν είμαστε ο Λουκι Λουκ, είμαστε ο Ρανταπλάν, έτσι μας έχουν κάνει και οι Ντόλοι. Η Ντόλοι έχει μυαλό. Να δούμε τι θα γίνει. Το γέλιο είναι που λες ότι η ΟΛΜΕ και η ΕΣΕ μάλωσαν μεταξύ τους. Δηλαδή τώρα ξέρεις κάτι, στενέμουν τα περιθώρια. Μέχρι τώρα τρώγαμε τον άλλο, δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα πρέπει να μοιραστούν μεταξύ μας και τρώγονται μεταξύ τους τώρα. Μπορεί να σταδιάζει τον άλλο τώρα. Όσο θα προχωράμε στο δρόμο που αυτοί ανοίξανε, έτσι, θα φαγωθούν μεταξύ τους. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα ισχύει ότι ο πιο ισχυρός Πασόκος θα τρώει τον άλλο Πασόκο. Γιατί πια τελείωσε, έτσι παίζει το παιχνίδι. Κοίτα, κάποια στιγμή όταν θα καεί και το χαρτί που λέγεται Τσίπρας. Ναι, μην κάνουμε και εμείς μαζί με αυτό. Δεν θα κάνουμε. Απλά θα πληντάμε ακόμα περισσότερο. Το επόμενο του χαρτί, ξέρεις ποιο είναι? Περίμενε. Το επόμενο του χαρτί. Το Τσίπρα και μετά το επόμενο χαρτί, αν υπάρξει. Εγώ φοβάμαι ότι με τον Τσίπρα δεν θα έχουμε προβλήματα οικονομικά μόνο. Αν είναι να έχουμε μόνο οικονομικά προβλήματα, δεν πειράζει. Ο Τσίπρας θα γεννήσει το επόμενο χαρτί. Φοβάμαι ότι επί Τσίπρα η Ελλάδα θα φτάσει. Μάλλον αυτοί που έχουν σχεδιάσει, αφού έχουν κάνει το σχέδιο αυτό εδώ και 100 χρόνια, θα το εφαρμόσουν επί Τσίπρα. Διαμελισμός της Ελλάδας. Επί Τσίπρα θα γεννηθεί το καινούργιο χαρτί που είναι δικτατορία. Αλλά η δικτατορία που θα μπει δεν θα είναι της προκοπής, δεν θα είναι πατριωτική δικτατορία. Θα είναι άλλου τύπου δικτατορίας από αυτή που έχουμε τώρα. Θα αλλάξει δηλαδή πρόσωπο. Τώρα έχουμε δημοκρατική δικτατορία, κοινοβουλευτική μάλλον δικτατορία. Μετά θα έχουμε ξανά τις γνωστές στρατιωτική δικτατορία. Μόνο που δεν θα έχουν το όποιο φιλότιμο είχε τότε ο Γεωργάκης ο Παπαδόπουλος. Γεωργάκης Παπαδόπουλος.
Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω, το ξέχασα. Σε ένα σελετήριο που ήταν Ολμαία δηλαδή, μεταξύ του τέλο πάντων, ξαφνικά, δηλαδή Πασόκι, κοκκινό, σοσιαλοκομμουνιστέ, μεσοσιαλοκομμουνιστέ, ξαφνικά, οπ, τσουπ, ένα πανό, ένα πλακάτι εκεί πέρα, το σήμα τη 21η Απριλίου. Φοινικά. Ναι, το πουλί που βγαίνει από τι φωτιέ. Ναι. Και λε, τι δουλειά έχει ρε παιδιά, ανάμεσα σε Πασόκου και σοσιαλοκομμουνιστέ και σοσιαλοκομμουνιστέ που τρώγονται μεταξύ του. Το σχήμα του 21η Απριλίου, τι δουλειά έχει. Φαίνεται ότι καταλάβανε ότι δεν σώζονται πια με το Πασόκ. Όχι, ήταν αρνητικό. Ότι καλά έχουμε χούντα σήμερα. Α, γι' αυτό ναι. Το βάλανε. Και λες ρε φίλε, θα μας τρελάνεις τώρα. Έχεις παραλάβει ένα κράτος το οποίο το έχεις κάνει στην ταμούτρα σου. Εσύ το κάνεις στην ταμούτρα σου. Ο σοσιαλοκομμουνιστής το κάνει στην ταμούτρα του. Δηλαδή, ποιος φταίει τώρα, φταίει ο Παδόπουλος. Ποιον έχεις κυβερνήτη. Πασόκ κυβερνάει. Το Πασόκ κυβερνάει και έχουμε τον Πασόκ από κάτω να διαμαρτύρεται και να λέει. Συγγνώμη, κάτι κακό για τη χούντα. Έχουμε... Τι δουλειά έχει η χούντα. Έχουμε. Περίμενε. Να το πάμε πιο αναλυτικά για να καταλαβαίνουν όλοι. Έχουμε μέσα στο Πασό και την Ουδού τελείως διαφορετικά στελέχη. Άλλαξε ξαφνικά το Πασό και την Ουδού. Τα ίδια παλαιά στελέχη ήταν. Ναι. Που ήταν και τότε. Άρα η λογική λέει ότι. Γιατί παραπονιέστε. Αυτούς, ακριβώς αυτούς στηρίζετε τόσα χρόνια. Επειδή ξαφνικά έδειξαν το αληθινό τους πρόσωπο και σας τον φορέσανε σε εσάς τους χαραμοφάιδες που σας ταΐζαν τόσα χρόνια και τώρα σας δίνουν λιγότερο. Όχι, δεν σας ταΐζουν, σας δίνουν λιγότερα. Δεν σας αφήνουν να κλέβετε απλά για δεν υπάρχουν πια τόσα. Παραπονιέστε. Δηλαδή έρχεται ένας Ανδρέας, ξεκινάει τον άκρατο αδανισμό και ρίχνει πολλά δανεικά λεφτά στην αγορά. Φυσικά κυκλοφορεί πολύ χρήμα στην αγορά, έτσι, και όλοι περνάνε μια χαρά. Αλλά αυτό είναι προσωρινό, εφόσον υπάρχει χρέος. Κάποια στιγμή θα φύγει το χρέος πίσω και θα μείνει αυτό που είναι σήμερα. Υπερτοκισμένο. Είναι δυνατόν λοιπόν ο Πασόκος που έτρωγε τόσα χρόνια τα δανεικά, που έχει φτιάξει ένα κράτος στα ταμούτρα του, να κάθεται να φωνάζει, να ενίσταται εναντίον πιανού του εαυτού του, γιατί αυτός το φτιάξε. Και να σου, σου πετά ένα κακό Παπαδόπουλο. Τι δουλειά έχει ο Παπαδόπουλος με αυτό που έφτιαξε εσύ. Αυτή η παράνοια σου λέει ή το άλλο, κάνουν απεργία λέει. Ποιοι κάνουν απεργία, σοσιαλοκομμουνιστές. Κάνουν απεργία εναντίον ενός κράτους. Είναι το κακό κράτος. Το κακό κράτος τι είναι. Έχουμε κανένα Παπαδόπουλο εδώ, ξέρα. Σοσιαλοκομμουνισμό έχουμε. Δηλαδή ο σοσιαλοκομμουνιστής κάνει απεργία εναντίον του σοσιαλοκομμουνιστή. Τον βρίζει. Γιατί ήταν αλήθεια. Τον είπαμε. Ρίξει, είπαμε, δεν τον αφήνει πια να κλέβει. Θέλει να τον ρίξει για να φέρει τι. Σοσιαλοκομμουνισμό. Γιατί... Και ξαφνικά ανάμεσα στους λογομονιστές που μαλώνουν μεταξύ τους, τσουπ, ο Παπαδόπουλος είναι κακός. Λοιπόν, τι δουλειά έχει ο Παπαδόπουλος που είναι κακός ανάμεσα σας που τρώγεσαι μεταξύ σας, επειδή θέλει να φάτε ολοτρώτε. Νίκο, πάμε στο 1981. Λοιπόν, πώς πήρε την εξουσία ο Παπανδρέου. Πρώτον, έπεσε πολύ χρήμα σε προπαγάνδα και διαφήμιση από τα λεφτά που του είχε δώσει ο Ντέιβιντ. Γκούγκενχάιμ. Ήρθαν οι Γκούγκενχάιμ και το φτιάξανε το. Είναι η φιλάνθρωπη. Το Πασόκ. Τι εννοείς το φτιάξαμε. Τα λεφτά, τα 100 εκατομμύρια δολάρια τα έδωσε η Chase Manhattan του Rockefeller, έτσι. Αλλά πρόσκειται, όταν ένας Εβραίος δίνει λεφτά, δεν δίνει λεφτά σε έναν μη Εβραίο. Έστειλε δηλαδή επιτροπή σε ένα μη Εβραίο, αφού Εβραίος ήταν. Ο Ανδρέας, ναι. Αλλά ο κύκλος εργασιών δεν θα πάει λεφτά σε μη Εβραίο. Τα δίνει ο Rockefeller, έτσι. Και τα δίνει σε ένα δικό του πάλι. Έρχονται οι Guggenheim να φτιάξουν το Πασόκ. Οι γνωστοί Guggenheim στο Πονκτό Μουσείο στη Νέα Υόρκη. Είναι και οι φιλάνθρωποι. Πρώτα σου πίνουν το αίμα και μετά σου στάζουν ένα ψίχουλο και είναι φιλάνθρωποι. Λοιπόν, κλασική. Ήρθα να το φτιάξω. Δηλαδή, τι γίνεται. Δίνω λεφτά, αλλά δεν τα δίνω σε ποιον άλλο. Τα δίνω σε σένα που είσαι δικό μου. Έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Φτιάχνουμε. Άσε το πώς φτιάχνω. Λοιπόν, πώς πήρε την εξουσία εκτός από την προπαγάνδα. Λοιπόν, πώς προσετερίστηκε τους αριστερούς. Οι αριστεροί, επειδή ήταν κομπλεξική μια τεράστια μερίδα τους τότε και τώρα. Διψουσία εξουσία, ήθελε να πάρει την εξουσία. Τους υποσχέθηκε την εξουσία. Δηλαδή δεν μπορώ το χρήμα, διψάγανε για εξουσία. Πήγανε λοιπόν οι χειρότεροι των αριστερών στο Πασόκ, γιατί τους υποσχέθηκε αφενός μπεν εξουσία. Αφετέρου δε, τους υποσχέθηκε ότι θα υπάρξουν λεφτά. Μετά είδαν πράγματι λεφτά, τους άφησε και κλέψανε λεφτά, δεν ρωτήσανε που βρέθηκαν τα λεφτά, συνέχισαν και τρώγανε. Μετά. Του ξαναψηφίσανε γιατί είχαν φάει. Ένας δημόσιος υπάλληλος έμπαινε, τρώγανε άλλοι 5-6 συγγενείς του. Με τον αλφαβήτα τρόπο. Να το πώς εξυπηρετήθηκε το πελατειακό σύστημα του Πασόκ. Λοιπόν,
Μετά όταν έκλεισε η κάνουλα και όταν μετά άρχισε να ζητάει πίσω αυτά που έδωσε με τον α ή β τρόπο, τώρα φωνάζουν. Βέβαια ο Ανδρέας δεν ξεκίνησε το θεάριστο έργο του το 81. Υπήρχε πολύ νωρίτερα το σχέδιο. Και ο Ανδρέας ο ίδιος. Έχω βρει αρχείο μέσα από το Rockefeller Foundation. Καλά, εσύ μιλάς τώρα για το, ναι, είναι το 67. Τότε, ποιο 67. Και μετά, και το 50. Σε όλη την επταετία. Έχω βρει αρχείο μέσα από το Ίδρυμα Rockefeller ότι το 49, το 50 ή το 50 δεν θυμάμαι, το Rockefeller Foundation χρηματοδοτεί τον Ανδρέα, director, Mr. Professor Ανδρέας Παπανδρέου. Director τι, διευθυντή. Director είναι διευθυντή, τι είναι αυτό. Ήταν ενός project του Rockefeller. Ως οικονομολόγο τον έστειλε εδώ πέρα, το 49-50, εκεί ήταν. Επικειμένου του Καραμαλή ήταν, αν θυμάμαι καλά. Άλλος εθνάρχης, ναι. Και για να δούνε, λέει, μπήκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος έτσι, και πήραν στοιχεία για να δούνε, λέει, τα προβλήματα που έχει μια, αυτή η χώρα για να βρουν λύσεις. Πώς να δω τι γίνεται. Σου λέει με ένα δύρο ύπο. Ότι εγώ είμαι γνώστης, έτσι, να τα πτυχία μου, είναι πολλά, θα μου ανοίξει την πόρτα για να σε βοηθήσω. Μπαίνει μέσα, βλέπει το πώς λειτουργούν τα πράγματα, οπότε γνωρίζει πολύ καλά το που θα χτυπήσει. Ό,τι έκανε και Goldman Sachs το 2002. Καρμπών. Τότε είχαν και μια ψιλοκόντρα με τον Καραμαλή. Τότε, έτσι. Οπότε ο Ανδρέας γνωρίζει από πολύ παλιά τους μηχανισμούς, τα προβλήματα της ήδη προβληματικής Ελλάδος. Αν και σε πραγματικότητα ελληνικό κράτος δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε, μετά έρχεται, φεύγει ξανά στην Αμερική. Γνωρίζει την κυρία Μάργαρετ Τσάντ. Ξέρεις ήταν η Μάργαρετ Τσάντ? Ναι, ήταν υπάλληλος του Ροκφέλλερ. Ιδιαίτερα του Ροκφέλλερ. Και ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα γραμματέας του. Για τη σαβούρα πήρε, να πούμε, για ιδιαίτερα ολόκληρος αυτοκράτορας. Δεν μπορούσε να πάρει καμιά ωραία πήρα αυτή. Να μου πεις, ήθελε κάποια να του στηρίζονται και υποθέσεις του. Πλάκα κάνεις τώρα. Ιδιαίτερα να λαμβάνει όλες τις υποθέσεις. Ιδιαίτερα δεν είναι, πάει με την ομορφιά, πάει με τη φυλή. Δεν είναι μόνο η φυλή. Πάει και με το λύνω και δένω τις υποθέσεις. Άμα, κοίταξε να δεις. Το να λύσεις και να δεις είναι πολύ εύκολο να βρεθείς σε ένα σημείο. Οποιοδήποτε και να βρεθείς σε ένα σημείο κλειδί, λύνει και δένει. Αυτοί βρίσκονται εκεί πέρα λόγω φυλής. Έτσι. Έλυσε και έδεσε ο καθυστερημένος ο Γιωργάκης. Υπήρχε περίπτωση ποτέ αυτός να γεννηθεί, ξέρω εγώ, εδώ απέναντι για να γίνει πρωθυπουργός? Όχι. Αυτός είναι ηλίθιος. Και αυτοί που το ψήφισαν είναι ακόμη πιο ηλίθιοι. Αυτό το κακό, το δεύτερο. Τέλος, ναι. Μου κάνει και βόλτες τώρα. Μου τριγυρνάει τώρα και μου κάνει και μαθήματα. Είναι εδώ. Τριγυρνά στην Ευρώπη τώρα για να κάνει και μαθήματα. Α, στην Ευρώπη. Ναι, μα λέγα, αυτού με τρελαίνει. Τον βάλανε, λέει, να διδάξει. Ναι. Αυτός δεν μπορούσε να αρθρώσει μια λέξη και στα αγγλικά να τον βάλεις. Ναι. Πουλάει τρελά, ρε. Όχι, δεν είναι αυτό. Του δίνουν φωτοτυπίες και τις διαβάζει. Καλά, είναι γνωστό ότι κάποια φάση έχει γίνει ιστορία μέσα στη Βουλή ότι κανονικά κρατάς σημειώσεις. Βλέπεις τις σημειώσεις και λες. Ναι. Βλέπεις και λες. Έκανε ανάγνωση. Κανονική. Έκανε ανάγνωση. Και βγήκαν και του είπαν εδώ πέρα, λέει, το κανονισμός λέει ότι πρέπει να κρατάς σημειώσεις, όχι να το διαβάζεις από μέσα. Και φυσικά δημοκρατικά τους γράψανε ένα μισό που. Εδώ είναι και δημοκρατία, μην ξεχνάς. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ξέρεις τι γίνεται. Βλέπεις λοιπόν ένα σχέδιο δεξιών και αριστερών και κομμουνιστών όλο μαζί. Το οποίο σου λέει τι, σου παρουσιάζει, υποτίθεται ότι είναι αντίθετοι όλοι αυτοί. Έτσι, και σου παρουσιάζει ένα κάτι καινούριο, σου λέει δημοκρατία. Δηλαδή, έχει συνδέσει τον κόσμο τη λέξη δημοκρατία με το ψηφίζω. Ενώ δημοκρατία δεν είναι ψηφίζω. Μόνο. Το ψηφίζω. Νικό. Και έτσι όπως έχει γίνει, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν τότε. Οι αναλύσεις δεν κάνουν τίποτα. Τα πράγματα είναι απλά. Και ας διαφωνήσεις ή και λέγει ό,τι θες. Πρέπει να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Να βγει στους δρόμους. Πρέπει ο κόσμος να βγει στους δρόμους και ας μην γνωρίζει τον εχθρό. Να παραλύσουν τα πάντα. Τι να λύσουν. Να παραλύσουν τα πάντα. Δεν μου λες. Άμα πάψει να λειτουργεί το δημόσιο. Άμα πάψει να λειτουργεί το δημόσιο. Θα πέσουν κατευθείαν. Ποιο θα πέσει. Θα πέσουν κατευθείαν. Άμα παγώσουν τα πάντα θα πέσουν. Θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Ξεχνάς ότι υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα ψηφίζουν Πασόκ. Που ψηφίζουν μια δημοκρατία, που ψηφίζουν και ΣΥΡΙΖΑ. Και τι σχέση έχει αυτό. Πώς θα τους πεις αυτούς να κατεβούν εκεί. Άντε και κατεβαίνουν αυτοί. Πρέπει να γίνει κατάληψη στα υπουργεία. Αυτά δεν έχουν αποτέλεσμα. Ναι, καλά. Αυτά δεν έχουν αποτέλεσμα. Κατάληψη μόνιμη στα υπουργεία, να μην λειτουργεί κανένα υπουργείο.
Μπες μέσα στο οικονομικό κατάληψη. Ναι. Μπες μέσα σε όλα τα υπουργεία. Τη ζημιά ποιο θα την πληρώσει. Τι ζημιέ ποιο θα τι πληρώσει. Ναι. Βρε, άμα δεν φύγουν αυτοί, τι ζημιέ αυτέ ποιο θα τι πληρώσει. Αυτοί δεν ήρθαν εδώ πέρα μόνοι του. Κάποιο του έβγαλε. Και δεν είναι μόνο του έβγαλε. Θα του ξαναβγάλει. Ρε, δεν έχει σημασία. Τα αποτελέσματα πλέον τα βγάζουν οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ηλεκτρονικά τα βγάζουν. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Χαιστήκανε. Και άμα του ψηφίσει, δεν του ψηφίσει, χαιστήκανε. Αυτοί ήρθαν να μείνουν. Ναι. Επειδή συζητάμε πολύ κόσμο. Έτσι. Λόγω φύσεω του αντικειμένου μου. Όλοι λένε ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Και στο τέλο σου πετάνε. Ψήφισαν Ουδού. Ή ψήφισα Πασόκ. Ή ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κάνουν αυτή την τελικά. Αυτοί δεν πρόκειται να αλλάξουν. Περιμένει να πει αυτού. Το λέμε εσύ. Περιμένει να πει αυτού. Να βγει να φωνάξει. Ωραία, συμφωνώ. Κατέβηκα και φωνάξαμε. Πρόταση για αλλαγή. Ποια είναι η πρότασή σου. Τι θα γίνει. Ποια είναι η πρότασή σου, λοιπόν. Εγώ λέω να βγούμε στου δρόμου και να καταλάβουμε τα υπουργεία. Τώρα το τι θα πληρώσουμε τα τέτοια δεν έχει καμία σημασία. Γιατί θα πληρώσουμε. Γιατί μετά πάλι ήδη θα έρθουν. Πώς θα έρθουν. Οπότε θα χρησιμοποιήσουν. Πώς θα έρθουν. Τι θα έρθουν, έτσι. Άντε, ρίξαμε σήμερα το Σαμαρά. Τι θα έρθει. Θα έρθει ο Τσίπρας. Το ίδιο δηλαδή. Και α πούμε κάτι. Είναι αυτοί, που αυτοί που θα καταλάβουν τα υπουργεία δεν θα είναι οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι, αυτό το ζήτημα. Ποιος θα είναι. Ναι, γιατί κάθονται στην πολυθρόνα τους όλοι. Κοιτάνε από το ίντερνετ να σώσουν την κατάσταση. Ναι. Δεν σώζεται από το ίντερνετ η κατάσταση. Έξω στον δρόμο είναι στον η δρόμο σωτηρία. Δεν σώζεται η κατάσταση. Με καλά, και να ξύπνησες. Είναι λάθος ο τρόπος. Θα σωθούμε από το ίντερνετ. Είναι λάθος ο τρόπος που να σωθεί. Εντάξει, πείσε τους πασοξίδες εσύ από το ίντερνετ. Ούτε πρόκειται να πείσε τους κομμουνιστές από το ίντερνετ. Τα μπερδεύεις λιγάκι. Το βλέπεις. Τον έβριζε στον άλλονα και γέλαγε. Μπροστά μου ήταν. Τον έβριζε στον άλλονα και γέλαγε. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν ρε από λόγια το κατάλαβες. Μα ούτε αυτός καταλαβαίνει ούτε και πολλοί άλλοι σε αυτό. Ωραία, δεν καταλαβαίνει. Τι θα κάνεις δηλαδή. Οπότε τι κάνεις. Εγώ σου λέω τι κάνεις. Κατάληψη όλων των στόχων. Κατάληψη των στόχων. Τους καταλαμβάνεις τους στόχους. Τι θα γίνει μετά, για παίζουν, ποιος θα έρθει να κυβερνήσει. Αναλαμβάνω εγώ τη διακυβέρνηση των χώρων αυτών. Και ποιος ξέρει εσένα. Ποιος με ξέρει εμένα. Θα φτιάξουμε δική μας κυβέρνηση. Ποιοι είμαστε εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι για τους ήδη οργανωμένους πασόκους, νεοδημοκράτες, κομμουνιστές να σου φέρουν ανθρωπάκια ήδη εκπαιδευμένα να στα κάνουν άνω κάτω. Είναι αστεία εύκολο για αυτούς. Το ξέρω πολύ φορές. Καλά αυτό θα φέρουν βαλτούς. Μόνο ένα τρόπο υπάρχει. Τους απομακρύνεις. Ναι. Μόνο, κοίταξε να δεις. Επειδή η δημοκρατία είναι ένα πράγμα λίγο περίεργο. Ναι, για πες με εσύ τον άλλο τον τρόπο. Πώς πω. Γιατί πολύ απλά μπορεί να σου στείλει έναν τύπο εκπαιδευμένο. Άκουσε με όμως. Αυτά τα πράγματα που μου λες. Άκουσε με. Όχι, δεν σε ακούω. Αυτά τα πράγματα που μου λες θα φέρουν εκπαιδευμένους. Τα δάμε τα μάτια. Με, γιατί, αυτό, όταν εσύ συμφωνείς. Καθόσουν στον καναπέ, εγώ τα οπότε συμφωνείς. Οπότε κάθισε και τρέξει εκεί πέρα χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα μου μάθει τους βαλτούς. Τους ξέρω πολύ καλά τους βαλτούς. Τους έχω νιώσει στο πετσί μου, τους βλέπω. Κατάφερες τίποτα. Και τα είδη τους. Μα δεν έγινε σοβαρή προσπάθεια. Δεν γίνεται προσπάθεια. Διαδημοκρατία δεν γίνεται προσπάθεια. Διαδημοκρατία δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν είναι δημοκρατική αυτή η μέθοδος που λέω εγώ. Αυτή είναι επαναστατική. Δεν έχει πουθενά να κάνει τίποτα δουλειά δημοκρατία. Έχεις ηγεσία, είσαι κάπου ηγέτης. Όχι. Πρέπει να φτιαχτεί μια ηγεσία. Ναι. Χωρίς κεφαλή δεν γίνεται δουλειά. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά... πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε και λέμε περί τα πράγματα. Ναι, πες δεν εσύ γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Τέτοιο. Πες με εσύ τη δικιά το μόνο πρόταση. Πράγμα μπορεί να γίνει είναι να βγει ένα συνταγματάρχη με όπλα. Τώρα γελάω. Ναι, μόνο έτσι. Τώρα γελάω. Εάν δεν έχουν την ικανότητα οι πολίτες να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν έχουν την ικανότητα. Δεν έχουν άλλο τόσο την ικανότητα στρατιωτική. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι, καλά. Δεν τους είδα, δεν πήγα στρατό, δεν τους είδα. Καλά, δεν μιλάμε για όλους. Δεν μιλάμε. Οι πιο πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν την κάνανε πολύ την επανάσταση. Με τι. Τρεις ήταν. Τέσσερις, πέντε. Κάτσε, γιατί είσαι ουτοπικός τελείως. Εγώ. Με τι στήριξη θα το κάνει. Του στρατού. Στήριξη του στρατού. Ναι. Δεν φτάνει. Ναι. Δεν φτάνει. Ξέρεις ότι το 67 οι καταστάσεις ήταν ίδια με τις σημερινές. Κολοχανίο. Τον Παπαδόπουλο τον αφήσανε και έκανε την δικτατορία. Ο Παπαδόπουλο δεν τον αφήσανε να κάνει την δικτατορία. Ναι. Εγώ πιστεύω τον αφήσανε. Δεν τον αφήσανε. Και τα στοιχεία τα έχουν βάσει όλα και είναι άπειρα, έτσι. Έτσι τα αφήσανε να φανεί. Δεν είναι. Ποιος τα άφησε να τα φανεί. Όταν σου λέει ο άλλος ότι. Ποιος? Όταν σου λέει ότι δεν ήξερε η πρεσβεία. Ναι, καλά. Τα στοιχεία που έχουν ανεβάσει είναι πάρα πολλά και πάρα πολλές πηγές. Δεν είναι μόνο το τι είπαν οι ίδιοι Αμερικάνοι. Έτσι θέλαν να φανεί. Ότι δεν είχαν ιδέα. Διάβασε τα στοιχεία και θα δεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Όταν, σε μια χώρα που ήταν κολοχανεί εδώ πέρα όλοι, που ήταν μέσα όταν, τόσο όταν, καιρό. Όταν η Αμερικανική πρεσβεία το μόνο που την ενδιέφερε είναι μην σκοτώσει τον Αντρέα
και λέγανε ψάξτε και βρείτε ποιοι είναι και απειλήστε τους, μην πειράξουν τον Ανδρέα. Ναι, γιατί θα τους χάλαγαν τα γενικότερα σχέδια. Εγώ δεν είπα ότι τους βάλανε. Εγώ είπα ότι τους αφήσανε. Τους αφήσανε ή δεν μπορούσαν να μην τους αφήσουν. Μπορούσαν να ξέρεις, μην τους αφήσουν. Ξέρεις, λέει ότι με το που έγινε το 21η Απριλίου, τις επόμενες μέρες κουρέψαν όλο το κλιμάκιο της CIA στην Αθήνα επειδή δεν πήραν χαμπάρι αυτό που είχαν ετοιμάσει οι Απριλιανοί. Για τα μάτια του κόσμου. Για τα μάτια του κόσμου. Δεν πήρανε χαμπάρι. Πώς εγώ σου λέω πρέπει να. Πώς δεν πήρα χαμπάρι. Τον Παπαδόπουλο τον χρησιμοποιήσανε. Φιλότιμος άνθρωπος, αλλά τον χρησιμοποιήσανε. Πώς τον χρησιμοποιήσανε, για πες μου. Πώς. Mm. Διότι το κολοκαθεστώς που προϋπήρχε, που ήταν το ίδιο με το μετά, το ίδιο δεν ήτανε. Τι διαπρόσωπα δεν ήτανε πριν και μετά, τι είναι επταετία. Ναι. Το καθεστώς αυτό που προϋπήρχε, το είχε συγχαθεί ο κόσμος με όλα τα καραγκιουζλίκια που έβλεπε ότι κάνανε. Βάλανε μετά την επταετία, βάλανε τους στρατιωτικούς, έπεσε η προπαγάνδα, έπεσε η Κύπρος, φτιάξανε το θέατρο του το έργο του Πολυτεχνείου και μετά βγαίνει, εκεί είναι το κλειδί, στη φράση του Θοδωράκη. Ή τάγκς ή τον Καραμαλή. Δηλαδή θα σε αναγκάσουμε να αποδεχθείς και μάλιστα ως ήρωες αυτούς. Το ότι το χρησιμοποιείς αυτό το Καραμαλή ο Θεοδωράκης δεν σημαίνει ότι το προηγούμενο ήταν έτσι. Τι πιο προηγούμενο ήταν το έτσι. Το καθεστώς ήταν έτσι. Τι ήταν έτσι. Το καθεστώς δεν ήταν έτσι γιατί πολύ απλά άμα δεις τα πρώτα. Τι εννοείς ήταν έτσι. Δεν ήταν βαλτό. Δεν είπα εγώ ότι ήταν βαλτό. Είπα το αφήσανε να μπει. Το αφήσανε να ξεσπάσει. Του συνέφερε. Ναι. Του συνέφερε. Εγώ ξέρω ότι τα πρώτα μηνύματα που φεύγουν από Αθήνα προς Ουάσιγκτον λένε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε, βρείτε ποιοι είναι. Και το πρώτο πράγμα που τους νοιάζει γιατί τρελαίνονται είναι μην πάθει ποτέ ο Ανδρέας. Άλλο αυτό. Γιατί ήταν ο αρχηγός των μετέπειτα εξελίξεων. Ναι, τον λογαριάζανε. Αν ήταν δικοί τους και βαλτοί, δεν θα τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Και εγώ σου λέω πρέπει να τον καθαρίσουν να πάει στο διάλογο. Δεν ακούσε αλλά ελληνικά, μου φαίνεται. Δεν σου πάγω ότι τα βαλτοί. Τους αφήσανε να μπουνε. Ξέρανε ότι ετοιμάζουνε και τους αφήσανε το γιατί έτσι πράγμα, νομιμοποιήσανε τη πράγμα, μεταπολίτευση. Το πρώτο πράγμα που λέει μέσα ο Τάλμποτ είναι ότι η ομάδα φαίνεται ενωμένη. Άρα δεν μπορούμε να τους σπάσουμε. Ο Τάλμποτ. Δεν μπορούμε να τους σπάσουμε. Έτσι δήλωσε ο Τάλμποτ. Ο Τάλμποτ μπορεί αυτό, να μην είχε πλήρη γνώση αυτό, το τι γίνεται. Άμα δεν έχει ο Τάλμποτ ποιος έχει. Αυτό φαίνεται πώς ότι τον νεούσανε. Ότι στα χρόνια που μεσολαβήσανε μετά προσπαθήσαν να βρουν να διασπάσουν αυτή την μικρή ομάδα. Ήταν 4-5 άτομα, άνθρωποι. Και το βρήκανε στο πρόσωπο του Ιωαννίδη. Ναι, γιατί και ρίξανε τον Ιωαννίδη ιστορία. Δεν σκοπεύαν να τους κρατήσουν για πάντα. Δεν θέλανε, ούτε λεπτό δεν θέλανε. Και όχι, θα σου στείλω ένα βιντεάκι ενός Εβραίου αυτού του Ματαθία να δεις τι λέει για την 21η Απριλίου. Ποιος θα τους έφερνε από τα χωριά και ποιος θα την έκανε σύγχρονο κράτος. Άμα δεις όλη την εκπομπή. Ολόκληρη γιατί είναι μια μισή ώρα πώς είναι και καταλάβεις το πώς σκέφτονται και μετά σου δίστηλε αυτό το κομματάκι το συγκεκριμένο θα καταλάβεις το πόσο δεν θέλανε. Ποιος έκανε σύγχρονο κράτος στην Ελλάδα. Ποιος έκανε σύγχρονο κράτος. Παπαδόπουλος. Ναι. Γι' αυτό τον χρειαζόντουσαν. Ένας λόγος είναι αυτός. Ποιος θα. Η άλλη άχρηστη Κολοχανίου. Χωριό ήταν πριν το 67. Ξεχνάει μια λεπτομέρεια. Ότι θα έπρεπε να συγχρονιστεί η Ελλάδα αλλά με δανεικά χρήματα ευρωπαϊκών τραπεζών. Ενώ ο Παπαδόπουλος. Εξυγχρόνωσε την Ελλάδα χωρίς τα κεφάλαια των Εβραϊκών Τραπεζών. Τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση έχει αυτό. Τι λέει, σοβαρολογεί τώρα. Για να χρεώσει τη χώρα. Για να χρεώσει τη χώρα, τη χρεώσαν μετά. Χαιστήκανε. Ξέρει πόσα χρόνια του έχει πάει πίσω αυτό. Ξέρει πόσο πίσω στα σχέδια του πήγε αυτά τα 6 χρόνια που ήταν ο Παπαδόπουλος. Μας δουλεύεις. Οι άνθρωποι περιμένουν αιώνες και τους νοιάζουν τα 6 χρόνια. Ναι, τους πήγαινε πολύ πίσω. Οι άνθρωποι τα σχεδιάζουν αυτά από το 1700 ναι, τόσο τα και πολύ, μου πολύ τώρα παλιά. Αλλά τους πήγε πολύ πίσω. Γιατί τα χρονάκια και τι έγινε. Τα έργα δεν είναι μόνο τα χρόνια, είναι τα έργα που γίνανε σε αυτά τα χρόνια. Φαντάζεσαι λοιπόν, ο Παπαδόπουλος τα βασικά του έργα ποια ήταν. Τα πολύ γνωστά, τα πολύ βασικά. Ρεύμα σε όλα τα σπίτια. Δεν μου λες. Σε έξι χρόνια μου λες. Περίμενε. Μετά ο Παπανδρέου. Σε έξι χρόνια πόσο χρέος στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πότε θα φτάσει το χρέος εκεί που πρέπει. Τους πήγε πολύ πίσω. Αλλά όσο ξαναλέω το άλλο. Καθυστέρηση 6-7 χρόνια. Δεν είναι τα 6-7 χρόνια. Καθυστέρησε πολλά χρόνια διότι τα έργα που γίνανε ήταν πολύ ισχυρά. Και σου εξηγώ τα σχέδια. Τα έργα. Βρύση σε κάθε σπίτι. Ρεύμα σε κάθε σπίτι. Τουαλέτα μέσα στο σπίτι. Έτσι. Και τηλέφωνο μέσα στο σπίτι.
αυτά τα έργα είναι τεράστια. Είναι, τα λόγια είναι περίτα, να πούμε, το ότι όλα αυτά τα έργα γίνανε χωρίς εξωτερικό χρέος. Εδώ πέρα τίποτα δεν κάνουν σήμερα, τίποτα δεν κάνουν. Στρώνε μια εθνική οδό σαν τα μούτρα τους. Και το κάθε χιλιόμετρο μας στοιχίζει 25 εκατομμύρια ευρώ, όταν στην Ευρώπη όλη την άλλη κοστίζει 5. Δηλαδή, πόσες φορές επάνω. Μπορείς να φανταστείς τι χάσανε εντός εισαγωγικών οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Άλλο αυτό. Από τα έργα που έκανε ο Παπαδόπουλος, που έπρεπε να τα κάνουν αυτοί. Χάσανε κέρδη. Και να τα χρησιμοποιήσουν αυτοί. Μιλάμε τώρα για τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά. Μπορεί να φανταστείς, δηλαδή, αν σε κάθε χιλιόμετρο. Γιατί θεωρείς ότι είναι 20 λίγο. 20 φορές επάνω. Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι ότι θεωρείς λίγο το ότι νομιμοποιήσανε τη μεταπολίτευση. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι ότι το χρησιμοποιήσανε πάντα. Ποιο? Το ότι το χρησιμοποιήσανε αυτό. Ότι πατάνε πάνω σε ένα Παπαδόπουλο και νομιμοποιούμε την εθνική. Αυτό το χρησιμοποιήσανε. Ως... Πόσα χρόνια το παρουσιάζαν ως κακό, ως μπίασμα. Σήμερα, αυτό δεν σου είπα. Και σήμερα το πούνε. Ναι, ότι το χρησιμοποιήσανε. Δεν σημαίνει ότι το αφήσανε. Θέλανε να δαιμονοποιήσουν τους στρατιωτικούς. Θέλανε να δαιμονοποιήσουν το αντιδημοκρατικό εντός εισαγωγικών. Ναι. Αυτό κάνανε. Ναι. Και μία ζωή υπήρχε. Το χρησιμοποιήσανε. Νομιμοποιήσανε και κάτι άλλο. Νομιμοποιήσαν την αριστερά, έτσι. Κατατρεγμένοι αριστεροί, οι φασίστες, οι έτσι. Κερδίσανε πάρα κάτι. Πολλά ηθικά, έτσι. Το θέμα με τους αριστερούς ήταν και παλιότερο. Δεν έχει σχέση. Τους νομοποίησανε. Και μετά το μεταξύ, γιατί δεν το νομοποίησανε. Ποιον? Μετά το μεταξύ. Δεν μου λες. Πότε γίνανε. Δεν νομοποίησανε. Οι αριστεροί πότε γίνανε τη μόδα, in μοδάτη. Από όλη την κοινωνία. Ναι, μετά το 75 άρχισαν να γίνονται in και της μόδας. Ή πες μετά το 80. Ναι. Ναι. Ο Ανδρέας ήταν κομμουνός σοσιαλιστής. Και σε όσο το έχω πει, μου λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λέω, έχω 4 βίντεο του Κύρκου, του Λεωνίδα Κύρκου, που λέει ότι μαζί με τον Ανδρέα ετοιμάζαν το νέο ΕΑΜ. Οπότε είναι σοσιαλό. Είναι κομμουνός σοσιαλιστής ο Ανδρέας. Έτσι. Τι σχέση είχε αυτό? Τι σχέση είχε αυτό? Είναι ότι ήταν ένα σχέδιο το οποίο το χρησιμοποίησανε, αυτό που έγινε με την Χούντα. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα το χρησιμοποίησανε, σαφώς το χρησιμοποίησανε. Αλλά δεν μου λέμε ένα κάτι αυτό. Γιατί και με το μεταξά τους κατατρέχανε τους κουμπούς, αλλά δεν τους χρησιμοποίησανε. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις, σου λέω. Είναι ότι ο φίλος μας ο Εβραίος ξέρει να προσαρμόζεται στα δεδομένα και να εκμεταλλεύεται προς όφελός του τα γεγονότα. Όταν δεν υπάρχει κάποιος, να μην τον αφήσει, να του ανατρέψει τα σχέδια. Όταν ανέλαβε ο ίδιος μετά την εξουσία, έκοψε και έραψε τα πράγματα προς θέλησή του. Ο κακός ο Παπαδόπουλος, η τέλεια μεταπολίτευση. Και όταν μάλιστα μεταπολίτευση, όταν ήρθε, άρχισε να δίνει λεφτά στον κόσμο. Δηλαδή βλέπω ακόμα και κάποιους βλάκες που υποτίθεται είναι εθνικιστές και μου είχαν πει, α όχι, ο Ανδρέας ήταν καλός, έδινε λεφτά. Επειδή σου λέω έδινε κλεψιμέικα λεφτά, έγινε καλός. Δανεικά έδινε. Κλεψιμέικα τα λέω εγώ. Δανεικά. Γι' αυτό είναι καλός. Επειδή σου δώσε ένα λεφτά, είναι καλός. Γιατί έκανε καλό γενικό στη χώρα. Σκέφτηκε εγωκεντρικά. Ζώα. Σου λέει η τσέπη μου έχει, όλα είναι καλά. Ναι. Αυτό ακριβώς μου είχαν πει και άλλοι που τώρα το παίζουν ότι είναι χρυσαυγίτες. Πράσινοι γίνανε χρυσαυγίτες. Ναι, ξέρω, ναι, και ναι, τέτοιες, ναι, περιπτώσεις. Ξέρω, και εγώ. Του λέω, όταν τους ψηφίζατε τόσα χρόνια, καλά ήταν. Μα μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει, εμείς τους ψηφίζαμε γιατί άλλα μας είχαν πει, άλλα μας είχαν υποσχεθεί. Α, σας είχαν υποσχεθεί να τρώτε, τις λέω, ενώ τώρα σας τα πήραν πίσω. Ρωτήσατε που βρέθηκαν αυτά τα λεφτά? Ρωτήσατε, διαρωτηθήκατε αν θα υπάρχουν SAE? Τι να ρωτήσουν, ξέρουν και σήμερα, ακόμα και σήμερα δεν ξέρουν τίποτα. Σήμερα, ξέρεις πόσοι έχουν την ψευδέστηση σου, εντάξει μόνο θα φτιάξουν τα πράγματα. Πολλές φορές ήμασταν άσχημα, εντάξει, φτιάξανε. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχουμε και πολλά, τα πράγματα είναι πολύ απλά, του δηλώ ρητά, η δημοκρατία σήμερα, τονίζω το σήμερα, μα για τους ηλιθίους. Μα δεν υπάρχει δημοκρατία σήμερα. Είναι για τους ηλιθίους. Πάπαλα. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Λοιπόν, την άλλη φορά, αλλά να βιντεοσκοπηθεί, πρέπει να τα έχουμε. Για να μην μιλάμε στους τοίχους, μιλάμε στους τοίχους σαν τρελή, να μιλήσουμε για τη Σπάρτη, να δούμε για ένα άλλο πολίτευμα ωραίο, να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει με φόρους, με μια ομάδα ανθρώπων, επιλέκτων ανθρώπων, ένα σύστημα, και όχι από πράσινους ωφελημιστές, έτσι τους πω, πράσινους ωφελημιστές. Μα μας έδινε λεφτά ο Ανδρέας.
Πρασινοκόκκινους, έτσι. Πράσινοι ωφελημιστές. Πράσινο-μπλε. Βέβαια έχουμε ακόμα τους θεσμούς να πούμε εδώ πέρα. Τι ήταν οι 9 άρχοντες, τι ήταν. Ας την αφήσουμε την Αθήνα τώρα όλη την ανάλυση. Όχι. Το ζουμί το είπαμε. Να τελειώνουμε. Το δεν ζουμί... είναι άλλη μια φορά και τελειώνουμε. Δεν είναι... μπορούμε να πούμε... το ζουμί ήταν ότι τότε, έστω και αν εκεί πέρα υπήρχε κάποια οχλοκρατία, έτσι τον αντάλλο, λειτουργούσαν οι νόμοι. Δεν υπήρχε, δεν ήταν κανένας ανεξέλεκτος, έδιναν όλοι λόγο. Υπήρχε έλεγχος. Δεν ήταν επαγγελματίες. Δεν ήταν επαγγελματίες. Οι άρχοντες, ναι, το βασικότερο απ' όλα είναι τι, ότι οι άρχοντες δεν έσκουσαν εξουσία. Ήταν στην ουσία δημόσιοι υπάλληλοι. Να σου πω, έτσι. Όταν είχαν κατηγορήσει την Ασπασία για κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την κατηγορία, είχε βγει ο Περικλάκος και έκλαιγε στην εκκλησία του, δηλαδή για να την γλιτώσει. Ναι. Το ξέρεις τι έκανε για αυτό το Φεδρό Περικλής. Ναι. Φαντάσου ότι δεν είχε τόση εξουσία δηλαδή. Λοιπόν, όταν φτιάχτηκε η Ροζ Βίλα, δεν χρειάστηκε ο Ανδρέας να απολογηθεί για τη Μιμή και για οτιδήποτε άλλο. Ούτε απολογήθηκε ιδιαίτερα για εκείνες τις Ροζ φωτογραφίες, αν θυμάσαι, που μας τα μικρά που εμφανιζόντουσαν, που δείχναν αυτή την Ταρντανό γυναίκα με γυναίκες ή με διάφορα άλλα. Σε ναι, διάφορες άλλες φάσεις. Σήμερα δεν υπάρχει δημοκρατία σε κανένα επίπεδο, σε κανένα αστείο του κομμωδία. Και πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η δημοκρατία... Όχι, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει σεβασμός προς το λαό. Τότε μπορεί να υπήρχε... Η ουσία είναι υπήρχε ελαττώματα, άντε και σε κάποιες περιπτώσεις τους κορυδεύανε, αλλά υπήρχε σεβασμός. Δημοκρατία σημαίνει ότι ο Δήμος είναι δυνατός. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Η ψήφος είναι μια έκφανση, μια δικλίδα ασφαλείας να είναι δυνατός να είναι κρατεός. Δημοκρατία θα πει σίγουρα ότι ο ηγέτης, ο εκλεγμένος, σέβεται και φροντίζει το λαό, έστω και σε μικρό βαθμό. Δεν κοιτάει να του πιει το αίμα. Σήμερα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, όχι δημοκρατία δεν έχουμε. Ξαναλέω ότι το κυριότερο πράγμα που είναι η διαφορά της δημοκρατίας τότε με το σήμερα είναι το ότι οι άρχοντες δεν ασκούσαν εξουσία. Ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Είδαν κάποιες ανάγκες της Αθήνας. Ασκούσαν εξουσία. Ασκούσαν εξουσία. Μέχρι ενός ορίου. Τι, ποια αξία. Μα τους δίνανε εξουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τότε τους έδινε ο λαός εξουσία. Ήταν στην ουσία δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή είχε το κράτος μια ανάγκη, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, ήταν κάποιος ο οποίος είχε αρχή επί του πράγματος. Είχανε και εξουσία, γι' αυτό την παίρνανε. Τους έδινε ο λαός μια αλφα εξουσία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μπορούσε να πάσα στιγμή να τραβήξει ο Δήμος και να τους την πάρει πίσω, ενώ σήμερα δεν μπορεί να το κάνει μόνο αυτό. Και δεύτερον, μπορούσε σε κάθε στιγμή να τους ελέγχει και να μην τους αφήνει να αποφασίζουν οι κατά το δοκούν. Οι ευθύνοι ερχόντουσαν και κάνανε απογραφή, έλα εδώ, έκατσες ένα χρόνο εκεί πέρα, τι έκανες, αυτό και αυτό και αυτό. Για να δούμε, έφαγες λεφτά, όχι, ωραία. Τι έκανες, αυτό που τις αποφάσεις που πήρες ή αυτό που έκανες, ήταν υπέρ ή κατά του συνόλου. Και έτσι ήταν και κατά του συνόλου, το πρώτο πράγμα που του κάνανε να του πάρουν την περιουσία. Το δεύτερο πράγμα ήταν, αν ήταν χοντρά τα πράγματα, να τον πάνε για πιεσικά την προδοσία. Αλλά δεν ήταν το σημερινό που ψηφίζουμε έναν τύπο οποιοδήποτε και αυτός μετά κάθεται και ψηφίζει αυτός. Κάτσε. Πώς κάνουν οι βουλευτές σήμερα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό. Ψηφίσαν αρκετούς άχρηστους και στην αρχαία Αθήνα, αλλά γενικά οι άχρηστοι φύγανε με τη μία. Δεν κάτσανε για πολύ, δεν τους ανέχτηκαν. Όπως ήταν ο Κλέον τότε που έγινε ο Πολυπονησιακός, ο οποίος ήταν δερματοπόλης άχρηστος. Σήμερα είναι βασικό προσόν είναι το να είσαι άχρηστος. Τότε ψεύτης. Βασικό προσόν ήταν το να έχεις πραγματικά προσόντα. Δηλαδή αυτός που έμεινε στην πολιτική εξουσία της χώρας, ο Περικλής, είχε ικανότητες. Είχε κάποιες ικανότητες. Ήταν μεγάλος ρήτορ. Να μου πεις, ο Παπανδρέου ήταν ρήτορ. Βλάχιστο τέτοιο. Τι ρήτορε, απλά για αποκάθεν ηλίθιοι. Σαγίνευε, τους Βλάχιους σαγίνευε. Ναι, βέβαια, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διαφοροποίηση. Άλλο οι μέτροι τότε και άλλο οι μέτροι σήμερα. Οι μέτροι σήμερα είναι σε επίπεδο κάτω από το ζώο. Ενώ τότε είχαν ένα επίπεδο. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά η πραγματική του Περικλή με τον Ανδρέα του Παπανδρέου? Ότι ο Περικλής ήταν Έλληνας. Ναι. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ναι, χαοτική η διαφορά. Παρ' όλα αυτά, δεν λέω τίποτα άλλο. Ο άλλος ήταν αλόφιλος. Αλόφιλος. Και μάλιστα όχι μόνο αλόφιλος, εχθρόφιλος. Ναι. Μα πάλα. Ο Περικλής αγαπούσε την Αθήνα, μπορεί να γάμισε τους συμμάχους, μεμπτό, πολύ μεμπτό,
Αλλά ήταν ψώνιο, του άρεσε η Αθήνα του. Του άρεσε να έχει μια ισχυρή πόλη, μια ισχυρή Αθήνα. Παπαντρέου δεν ήθελε μια ισχυρή χώρα. Είναι, αφού είναι λοιπόν, του κόσμου, πόλη του κόσμου. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέρμα μας. Μας περιμένει και ο Παναγιώτης τώρα για να συνεχίσει την εκπομπή. Οπότε θα τα πούμε την άλλη. Σήμερα τέρμα είναι για την Ήμβρο Τένεδο, να το ετοιμάζουμε από τώρα. Θα μιλήσει την Ήμβρο και την Τένεδο. Σε λίγες μέρες, πότε είναι, Νίκο, είναι και 29 Μαΐου, ε. Ναι. Πτώσης πόλεως. Ναι. Λοιπόν, πρέπει την επόμενη φορά ναι, να πούμε για, τα, για την πτώση πόλεως, αλλά θέλει δουλειά το πράγμα. Mm. Θα δούμε. Ναι. Οπότε, την άλλη Πέμπτη. Λοιπόν, καλό βράδυ.